Να πω το κείμενο αυτό ήταν ένα κείμενο το οποίο προτείναν οι βουλευτές που ζητήσαν τη σύγκληση εκτάκτως κοινοβουλευτικής ομάδος, γιατί είδανε μία ανακοίνωση του ΑΠΕ ανυπόγραφη, η οποία μιλούσε για κορυφαία στελέχη κτλ. Οι βουλευτές που δεν υπέγραψαν, οι τρεις και ο κύριος Μαρκόπουλος. Ο κύριος Μαρκόπουλος έχει διαχωρίσει τη θέση του, έτσι τουλάχιστον δημοσιογραφικά ξέρουμε. Οι άλλοι τρεις μένουν στο κόμμα μόνο, ή φεύγουν. Μόνο μέχρι στιγμής, επειδή πολλά λέγονται και γράφονται και θεωρούν δεδομένο ότι ο κύριος Μαρκόπουλος έχει φύγει, θα σας πω ότι μέχρι τώρα ο κύριος Μαρκόπουλος παραμένει στην κοινοβουλευτική ομάδα των Ανεξάρτητων Ελλήνων και δεν... έχω εγώ τουλάχιστον καμία ενημέρωση ούτε από εκείνον ούτε από συνεργάτες του. Κύριε Πρόεδρε, σας ξέρουμε όλοι ως άνθρωπο που δεν είστε των προσχημάτων. Εδώ γίνεται, θα το πω έτσι απλά, της κακομοίρας. Καθόμαστε και λέμε ότι δεν τρέχει τίποτα. Ακούστε κάτι, της κακομοίρας γινόταν και πριν ένα μήνα, όταν κάποιοι γράφανε και κάποιοι σχολιαστές έτσι πολύ κοντά στη Νέα Δημοκρατία λέγανε ότι 12 βουλευτές των Ανεξάρτητων Ελλήνων φεύγουν και διάφορα σενάρια, τα οποία δεν επιβεβαιώθηκαν βέβαια. Αλλά θα σας πω κάτι, κύριε Βαγκελάτου. Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες είμαστε ένα κίνημα πολιτών. Δεν το χτίσα ούτε εγώ, ούτε οι 10 βουλευτές, ούτε οι 35 που βγήκαμε το Μάιο, ούτε οι 20 σημερινοί. Εμείς όλοι είμαστε εκπρόσωποι των πολιτών, οι οποίοι έχτισαν τους Ανεξάρτητους Έλληνες, 192.000, θα σας θυμίσω, πολίτες. Έγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη και έκαναν δημόσια διαβούλευση για την εθνική αντιπρόταση για το πρόγραμμά μας και συνέχεια μπαίνουν θέματα άμεσης δημοκρατίας, τα οποία αυτά θα δείτε ότι στο συνέδριο που θα γίνει στο τέλος Απριλίου θα αλλάξουν το πολιτικό σκηνικό. Δηλαδή οι πολίτες αποφασίζουν, οι ανεξάρτητοι Έλληνες βουλευτές, αυτό που κάνουμε. Λοιπόν, είναι τις απόψεις των πολιτών αυτών να τις μεταφέρουμε στο Κοινοβούλιο.